Ο κλάδος μας φυσικά έχει υποστεί και αυτός πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή βρίσκεται όλοι βρισκόμαστε βασικά σε μια καραντίνα. Μένουμε στα σπίτια μας. Δεν υπάρχουν χρήματα για όλους. Κάποιοι δεν έχουν τη δυνατότητα να ψωνίσουν, οπότε φαντάζομαι ότι θα έχουμε και επιπτώσεις και εμείς σε αυτό το κομμάτι. Παρ' όλα αυτά, η κίνηση πηγαίνει ικανοποιητικά δεδομένων της εποχής. Σχέση με πέρυσι, φαντάζομαι καμία σχέση. Δεν υπάρχει καμία σχέση με πέρυσι. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε καμία άλλη χρονιά αυτό που ζούμε αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει σύγκριση, πραγματικά δεν υπάρχει μέτρο σύγκριση. Η κατάσταση είναι βιώσιμη, δηλαδή μετά από αυτό θα μπορέσουν να αναβιώσουν τα κρεοπολία και τα υπηρεσία. Φοβάμαι ότι κάποια κρεοπολία δεν θα επιβιώσουν μετά από αυτό. Φοβάμαι ότι θα έχουμε κλεισίματα αρκετά. Από προμήθεια κρέατος είναι το ίδιο και με τις άλλες χρονιές. Η προμήθεια κρέατος δεν έχει σταματήσει. Η αλυσίδα η οποία διακινείται το κρέας είναι με πλήρη επάρκεια για τον καταναλωτή. Αυτό. Αν θα υπάρχει ζημιά στο κτηνοτροφικό κλάδο, φυσικά θα υπάρχει μεγάλη ζημιά. Αυτό το είχαμε πει, προσπαθούμε να πάρουμε το μεγαλύτερο ποσοστό από τους κτηνοτρόφους εδώ πέρα της περιοχής μας, από τα προϊόντα που παράγουν, αλλά αυτό είναι το μόνο σίγουρο, δεν θα μπορέσουμε να τα απορροφήσουμε όλα.